Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταρχάς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σαν Ομοσπονδία είμαστε εξ ολοκλήρου αντίθετοι με το κατατεθειμένο σχέδιο νόμου πλαισίου, καθώς πρόκειται για ένα σαρωτικό νομοθέτημα που περικλεί νομοθετικές ρυθμίσεις σειράς ετών, τις οποίες οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια έχουμε καταδικάσει διαχρονικά και που ολοκληρώνει τη μετατροπή των πανεπιστημίων σε αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες, απομακρύνοντάς τα ακόμα περισσότερο από τις μορφωτικές ανάγκες των φοιτητών. Παρά τις όποιες αλλαγές έγιναν πριν την κατάθεσή του στη Βουλή, οι ουσιαστικές πλευρές του, αυτές δηλαδή στις οποίες ασκούμε κριτική και έχουμε εναντιωθεί, παραμένουν στο ακέραιό τους. Ποιες είναι αυτές? Η μετατροπή του Πανεπιστημίου σε μια πραγματική υπεραγορά εκπαιδευτικών προϊόντων, με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά πολλαπλών ταχυτήτων, με προγράμματα επιμόρφωση, σεμινάρια και άλλα. Τι καινοτόμο υπάρχει στην αντικατάσταση της στιβαρής γνώσης ενός επιστημονικού αντικειμένου και των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή, με τυχεία προσδιορίσεις του αντικειμένου, με ρευστά προφίλ αποφύτων? Τι καινοτόμο υπάρχει στην αποσύνδεση των πτυχίων των σπουδών από το επάγγελμα και την πρόσβαση σε αυτό, η οποία συντελείται μεθοδικά μέσα από μεταρρυθμίσεις που προώθησαν διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 20 χρόνια? Έχουμε πειρα από τέτοιες αλλαγές. Και αναρωτιόμαστε, έχουν απαντήσει στο γεγονός ότι ένας στους τρεις αποφύτους απασχολείται σε διαφορετικό επιστημονικό αντικείμενο από αυτό που σπούδασε, ότι το 17,5% των νέων αποφύτων είναι άνεργο, ότι 500.000 νέοι απόφοιτοι έφυγαν στο εξωτερικό και δεν γυρίζουν? Τώρα, όσον αφορά στους εργαζόμενους και παρά τις πολύμορφες παρεμβάσεις που έχουμε πραγματοποιήσει και σαν Ομοσπονδία αλλά και η πρωτοβάθμιη συλλογή μας, με αιτήματα για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού στο ύψος των αναγκών, για μετατροπή των συμβάσεων των συμβασιούχων σε αορίστου χρόνου. Το νομοσχέδιο αυτό κάνει ακριβώς το αντίθετο, επεκτείνει και μονιμοποιεί τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Βασικές λειτουργικές ανάγκες των πανεπιστημίων ήδη καλύπτονται από χιλιάδες συναδέλφους μας ελαστικά εργαζόμενους, που δουλεύουν σε καθεστώς συνεχούς ανασφάλειας, με χειρότερους όρους και δικαιώματα. Μάλιστα, στο εν λόγω νομοσχέδιο μπαίνει και επιπλέον όρος για τους περισσότερους συμβασιούχους να απολύονται μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς να έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τη μονιμοποίησή τους. Μιλάμε δηλαδή για ανακύκλωση της ανεργίας και με τη βούλα, ενώ για τους ίδιους εργαζόμενους δεσμοθετείται η περιοριακή απασχόληση, η δουλειά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι το καινοτόμο και προοδευτικό υπάρχει ακριβώς σε αυτές τις σχέσεις. Για παράδειγμα, υπάρχουν ελαστικά εργαζόμενοι συναδέλφισσες που δεν δικαιούνται ούτε το αυτονόητο δικαίωμα της άδειας μητρότητας. Και ας επέρεστε για τις επιτροπές ισότητας φύλου. Επιπρόσθετα, με σειρά διατάξεων αποκόπτονται τα ΕΗ από την κρατική χρηματοδότηση, η οποία υποκαθίσταται και με τις ευλογίες της ΕΠΑΕ από το κυνήγι κάθε είδους πόρων, χορηγιών, χρηματοδοτήσεων, διδάκτρων, προσφοράς εκπαιδευτικών προϊόντων από την εμπορευματοποίηση της έρευνας. Τι καινοτόμο υπάρχει, αναρωτιόμαστε, στο να μην καλύπτονται οι ανάγκες των πανεπιστημίων από τον κρατικό προϋπολογισμό? Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που, παρά τον τεράστιο όγκο του, δεν απαντά στις πραγματικές παθογένειες του πανεπιστημίου, τη χρόνια υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση, την έλλειψη υπαρκούς και ποιοτικής φοιτητικής μέρημνας, την έλλειψη υπαρκών σύγχρονων και ασφαλών υποδομών, ακόμα και αναλωσίμων, που δεν απαντά στην ανάγκη των οικογενειών να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα δυσθεώρητα κόστη σπουδών. Αυτές τις αλλαγές θεωρούμε ότι έρχεται να υπηρετήσει και το αντιδημοκρατικό μοντέλο διοίκησης που προβλέπει το νομοσχέδιο στα πρότυπα ανώνυμων επιχειρήσεων, με συμβούλια διοίκησης που μέλη τους μπορεί να είναι και απευθείας άνθρωποι της αγοράς, που προσλαμβάνουν ή πάβουν τον πρόεδρό τους, βλέπε τον Πρίτανη, που θα έχουν τον αποφασιστικό ρόλο για όλα τα οικονομικά, διοικητικά και αναπτυξιακά θέματα του Ιδρύματος, ενώ η σύγκληση από την οποία απευθύνεται εκτός το διοικητικό προσωπικό περιορίζεται πλέον αποκλειστικά και μόνο στα ακαδημαϊκά θέματα και μάλιστα με γνωμοδοτικό ρόλο. Και ο εκτελεστικός διευθυντής, που όπως είδαμε θα επιφέρει και ένα σημαντικό κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό, σε συνδυασμό με τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου, θα λειτουργήσει σαν μηχανισμός πίεσης και ασφυκτικού ελέγχου για τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, που θα κληθούν σε σοβαρές συνθήκες υποστελέχωσης να ανταποκριθούν σε αυξημένα καθήκοντα με απλήρωτες υπερορίες, με παγωμένους μισθούς. Θα κρίνονται στη βάση του κατά πόσο θα υπηρετούν ακριβώς αυτές τις αναδιαρθρώσεις που χτυπούν το αδιαπραγμάτιστο δικαίωμα των φοιτητών στη μόρφωση, τους ισότιμους όρους πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Όταν μάλιστα εισάγεται και ένα νέο πλαίσιο αυστηρού πειθαρχικού δικαίου του προσωπικού και των φοιτητών. Και αλήθεια, δεν έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος του Συμβούλου Ακεραιότητας. Δεν έχει αποσανεστημιστεί. Τι το κινητόμο τελικά υπάρχει στην έρευνα και την εκπαίδευση που θα προωθείται με αυτόν τον τρόπο, που θα κατευθύνεται από τη λογική κόστους ωφέλους, από τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και, χωρίς να μπορεί να απαντά στις πραγματικές ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων και του λαού? Τι επιστήμονες θέλετε τελικά να διαμορφώσετε?
Για ακόμα μια φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα νομοσχέδιο που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες, στις ανάγκες τις δικές μας, των εργαζομένων, των λαϊκών οικογενειών, που τους μόνους που ωφελεί είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, για τους οποίους να θυμίσουμε ότι τα πανεπιστήμια παρέμειναν ανοιχτά κατά τη διάρκεια και κατά την περίοδο της πανδημίας. Εννοείται, όπως είπαμε και αρχικά, ότι είμαστε κάθετα και συνολικά αντίθετοι με το σχέδιο νόμου πλαισίου που κατατέθηκε. Ευχαριστώ.